Καλημέρα, Κατιά. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με τον 56χρονο που αποφάσισε να κάνει βουτιά από την οροφή της οικίας που διέμεναν χθες από τα ράτσα οικίας στην πισίνα. Σε έπαυλη στην Πέγια, γιατί ήταν στην Κύπρο για διακοπές με φίλους ο 56χρονος και μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ αποφάσισε να πηδήξει από την βεράντα στην πισίνα, αλλά για κακή του τύχη έπεσε στο πλακό στρωτό, τραυματίστηκε σοβαρά. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου, τουλάχιστον για την ώρα. Αυτή είναι η πληροφορία μας. Είναι υποδιερεύνηση το περιστατικό αυτό που έγινε, επαναλαμβάνω, σε έπαυλη στην Πέγια χτες το βράδυ. Ήταν από ύψος, εντάξει, τα ράτσα, δεν ξέρουμε. Ήταν από τον πρώτο όροφο. Ναι, ήταν διόροφο. Τώρα τι να πεις, Κώστα. Εντάξει, λες αποτύχει, αλλά την προκαλείς την τύχη σου και την κακή. Αν ήταν 17χρονος και 16χρονος, θα μπορούσες να το αποδώσεις στις εφηβικές ορμές. Έτσι, αλλά μπορεί να ένιωθε έτσι, ήθελε να αποδείξει ότι δεν πλησιάζει τα 60. Τώρα, 60 ετών όμως, είναι ένας άντρας που συνελήφθη για θανατηφόρο που προκάλεσε ή καταζήτητο για θανατηφόρο το 2006. Όταν ήταν δηλαδή 42 χρονών. 42 χρονών. Βρετανός και αυτός συνελήφθη μετά από σχεδόν 20 χρόνια για ένα τροχαίο δυστύχημα θανατηφόρο που είχε γίνει στο δρόμο Αγίου Νεοφύτου Τρεμιθούσας το Νοέμβριο του 2006. Και στο όχημα στο οποίο οδηγούσε επέβαινε ο γιος του 18 χρονών τότε, ο αδερφός του 38 χρονών, η σύζυγός του 34 χρονών, η οποία ήταν και το θύμα της ανατροπής του οχήματος και αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της η γυναίκα του αδελφού του δηλαδή. Καταχωρίστηκε η υπόθεση στο δικαστήριο, ωστόσο ο ίδιος στη συνέχεια έφυγε και τον βρήκαν τώρα που επέστρεψε στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είχε ξανάρθει στην Κύπρο. Καταχωρίστηκε η υπόθεση, δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, hit and run, δεν προκάλεσε το θάνατο κάποιου άλλου οδηγού. Ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο που ήταν η γυναίκα του αδερφού του. Και έτσι αντιλαμβάνομαι οι ερεύνες κατέδειξαν ότι ήταν υπεύθυνος, δεν ξέρω αλόγηση στο δείγμα ή άλλος πώς, αλλά όλα αυτά προέκυψαν μετά που έφυγαν για τις διακοπές. Ενώ γιατί μου κάνει εντύπωση. Καταχωρίστηκε η υπόθεση και έφυγε κυρίως. Και στη συνέχεια αυτός έφυγε, ναι, και μετά είπε να έρθει ξανά. Μετά προφανώς νόμισε ότι η διαδικασία έχει, ότι δεν θα τον ξαναέβρισκαν, αλλά έκανε λάθος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Μου σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.